Ο Χρήσανδος είναι εδώ και έχει εκλεκτό προσκεκλημένο, καθώς είναι μαζί μας ο Άγγελος Χαριστέας. Εντάξει, δεν θα σε λογίσω ως υποψήφιο πρώτη ιδιότητα. Εντάξει. Όχι, όχι, θα πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι. Είναι η ιδιότητά μου η πρώτη. Αθλητής γενικότερα. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μια έκθεση που έχει να κάνει με τον τομέα μου. Τον ξέρω πολύ καλά. Αυτό έλεγα τώρα προηγουμένως εδώ στους φίλους μου ότι έκανα μια γύρα και σταματούσα παντού γιατί βλέπω μόνο φίλους και γνωστούς. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θα παίξουμε και μπαλίτσα μετά. Να παίξτε. Κοιτάξτε, πρώτο βέβαια χθες είχα Φάνη Κατεριανάκη εδώ. Ναι. Ξεκίνησε, λέει, ο πρώτος καλεσμένος ο Φάνης. Δεν βγαίνει συχνά, τον τσακώσαμε, βγήκε. Εσύ χθες νομίζω βγήκες μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο περίπτωτο του Λαμπαουτάρης. Με αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, με παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη μου χαρά. Να είμαι γύρω από τα παιδιά. Γιατί είναι ο στόχος μου να βοηθήσω παιδάκια. Βοηθάω ήδη πολλά παιδάκια. Αλλά ο στόχος μου είναι να οδηγήσω αυτά τα παιδάκια στο να γίνουν πρώτα αθλητές και μετά, άμα κάποιο έχει μεγάλο ταλέντο και θέληση, να κάνει και πρωταθλητισμό. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι όταν βλέπω έτσι γκρουπάκια, όπως το χθεσινό με τα Αριανάκια που είδα, αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι να φέρεστε από τώρα σαν επαγγελματίες και να αγαπάτε αυτό που κάνετε, γιατί έχετε όλα τα φώτα να φτάσετε ψηλά, αν το προσπαθήσετε πάρα πολύ. Τα παιδάκια χθες που βγήκαμε φωτογραφίες με ρωτούσαν πώς έβαζες τα γκολ, τέτοια πράγματα. Και για μένα είναι μόνο χαρά, Χρυσανθέ, να μιλάω με τα παιδάκια και να ανταλλάσσουμε αυτά τα δικά μας. Σε είδαμε τι χαρά πριν σου ζήτησε ένα αυτόγραφο ένα παιδάκι. Ο τρόπος που το κοιτούσες και τα λοιπά. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι όταν αθλητές που είστε καταξιωμένοι. Το είπες στην αρχή. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα. Όχι με τη Γερμανία, όχι με την Αγγλία. Όχι με υπερδυνάμεις δηλαδή του χώρου, με την Ελλάδα. Και δεν αρνείσαι, ίσα ίσα είναι και χαρά σου αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κοινωνικό έργο που επιτελείτε. Το να δίνετε τη χαρά σε αυτά τα παιδάκια. Κοίταξε, το αθλητισμός για μένα είναι πολλά πράγματα. Είναι αφαγωνίζεστε, είναι υγεία πάνω απ' όλα για τα παιδάκια. Μαθαίνουν πολλά πράγματα, μαθαίνουν να συνεργάζονται. Και αυτό είναι που θέλουμε να το οδηγήσουμε εκεί. Όχι μόνο εγώ, αλλά έχουμε ξεκινήσει και μια πολύ καλή προσπάθεια με όλους τους Greek Legends που έχουμε οργανωθεί πλέον. Και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε μόνο παιδιά σε θέματα αθλητισμού, παιδείας και υγείας. Γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον ούτως ή άλλως, αλλά θέλουμε να τα οδηγήσουμε προς εκεί την κατεύθυνση. Πολλές φορές έχουμε πει για χαμένες ευκαιρίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 4 και έπειτα. Ίσως είναι αυτός τελικά ένας πολύ σημαντικός ρόλος δικό σας να βοηθήσετε στα μικρά παιδιά. Γιατί το ποδόσφαιρο το ελληνικό έχασε πολλές ευκαιρίες αυτά τα χρόνια. Αγωνιστικά και οργανωτικά έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και εκείνη ήταν η σημαντικότερη ευκαιρία που χάσαμε. Και τώρα προσπαθούμε με διαφορετικό μέσο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και να παράγουμε πολιτισμό. Αυτό θέλουμε. Ο σκοπός μας είναι να αφήσουμε και μια κληρονομιά στους επόμενους που θα σταματήσουν το ποδόσφαιρο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν ένας αθλητής, πρωταθλητής σταματάει το ποδόσφαιρο, ο ρόλος του είναι λίγο περίεργος. Και εμείς θα θέλουμε να δώσουμε ένα τέτοιο βήμα, ένα τέτοιο δρόμο στα παιδιά που σταματάνε να έχουν να ασχολούνται και να μεταλαμπαδεύσουν τις υπόλοιπες γενιές. Είναι ένας από τους στόχους σου η εμπλοκή με τις επικείμενες εκλογές. Δηλαδή, έχεις στόχο να ασχοληθείς με τον αθλητισμό σε σχέση με τα παιδιά μέσω της περιφέρειας? Αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος. Πιστεύω ότι το καλό και το κακό συμβαίνει σε μικρή ηλικία. Οπότε πρέπει να το κάνουμε καλό. Και θέλω αλλά γίνεται μόνο με σωστές υποδομές, με σωστή οργάνωση, με σωστά πρότυπα για τα παιδιά μας. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μου και αυτό θέλω να πετύχω. Είναι ένα διαφορετικό στοίχημα για μένα. Αλλά δεν σου κρύβω ότι είμαι αγχωμένος γιατί είμαι τελειομανής σαν άνθρωπος. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω γιατί είναι ο τομέας μου, έχω τεχνογνωσία. Τα τελευταία 2 χρόνια που ήμουν στην Ολλανδία έμαθα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το παιδικό αθλητισμό ιδιαίτερα. Οπότε πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο. Ο Άρης πάει για προετοιμασία στην Ολλανδία 2η χρονιά. Πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε. Πας και εσύ μαζί? Θα παρακολουθήσω πολλά παιχνίδια σίγουρα. Πηγαίνω πολύ συχνά. Ήμουν καλεσμένος και στο χθεσινό το μάτς με Γιουβέντους, αλλά είχα εδώ διαφορετικές υποχρεώσεις. Έχω πολύ καλή συνεργασία με τον Άγιαξ. Όλοι το γνωρίζουν. Είμαι μέλος στο Legend Άγιαξ εδώ και 2 χρόνια. Οπότε για μένα είναι σαν δεύτερο μου σπίτι Ολλανδία πλέον. Και γιατί όχι να πάω να δω παιχνίδια από κοντά και να
να βολιδοσκοπήσω λίγο την κατάσταση. Άρα θα κλείσει και ένα φιλικό Αρισάκι. Κάτσε θα το πω στον πρόεδρο αυτό. Θα σε δούμε όχι με φόρμα, με κυτρινό μαύρο κουστούμι. Ακούγεται πάρα πολύ, έχει κάνει κάποιες κουβέντες με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί έχω ένα διαφορετικό στόχο αυτή τη στιγμή. Θέλω ένα-ένα τα πράγματα να τα τελειώνω και να τα αρχίζω. Αλλά είμαι ευχαριστημένος από τον Άρη φέτος. Έχω δει έναν Άρη πολύ καλό, αγωνιστικά. Ο κόσμος έχει ξαναγυρίσει στο γήπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν βέβαια και κάποια σκαπανεβάσματα, αλλά αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και είμαι χαρούμενος που ο Άρης επέστρεψε, αλλά επέστρεψε δυναμικά. Δεν επέστρεψε δηλαδή χλιαρά. Ήρθε δηλαδή με τη μία, πήγε πολύ καλά. Η χρονιά για μένα είναι επιτυχημένη ήδη. Και θα πρέπει να χτίσει η ομάδα πάνω σε αυτή την χρονιά, να μην πάει δηλαδή στράφη του χρόνου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις. Θα σε δούμε εδώ όλες αυτές τις μέρες. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, Άγγελο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Χαριστέα.